Στις δικαστικές αίθουσες φτάνουν πλέον υποθέσεις των υπερχρεωμένων οικοκυριών, με τους ειρηνοδίκες να καλούνται να αποφασίσουν για τις περιπτώσεις αυτές χωρίς νομικό προηγούμενο. Στη Λάρισα έχουν ήδη υποβληθεί 34 αιτήματα δικαστικής παρέμβασης στο αρμόδιο ειρηνοδικείο, με τις πρώτες αποφάσεις να αναμένονται στα μέσα Ιουλίου ή το πιθανότερο το μήνα Σεπτέμβριο λόγω της θερμής διακοπής των δικαστηρίων. Το γεγονός ότι οι περισσότερες υποθέσεις έχουν αποτύχει εξωδικαστικά παραδέχτηκε σήμερα ο πρόεδρος του Ινκαθεσσαλίας, κ. Βασίλης Κόκαλης, ο οποίος υποστήριξε ότι προμηνών είχε προβλεφθεί το αποτέλεσμα αυτό, ότι τα ελληνικά δικαστήρια θα επιλαμβάνονταν τέτοιου είδους υποθέσεις, ζητώντας εξ αρχής από την ελληνική πολιτεία την προστασία των καταναλωτών, κάτι που μέχρι σήμερα δεν επετεύχθη, θα τονίσει χαρακτηριστικά. Η ψηφία συνεπώς των υποθέσεων έχει αποτύχει εξωδικαστικώς. Και επειδή αναφέρουμε εξωδικαστικώς, να επισημάνουμε στους Έλληνες καταναλωτές, στους υποψήφιους αιτούντες για υπαγωγή στα υπερχρεωμένα, ότι στο πρώτο στάδιο του εξώδικου συμβασμού, σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, οι αρμόδιοι φορείς για να συνδράμουν τον καταναλωτή δωρεάν είναι ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας και το Ινστιτούτο Καταναλωτών Θεσσαλίας. Από εκεί και πέρα, αναγκαστικά, ο κάθε καταναλωτής με τον δικηγόρο του θα προσφύγει στο ειρηνοδικείο της περιοχής του, στο ειρηνοδικείο του τόπου σύμβασης, σύναψης των συμβάσεων. Επαναλαμβάνω, είχαμε προβλέψει και θέση μας είναι ότι η προστασία του καταναλωτή δεν έπρεπε να είναι υπόθεση της δικαιοσύνης, αλλά να είναι και είναι υπόθεση της ελληνικής πολιτείας. Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως, οι περιπτώσεις εξωδικαστικού συμβασμού ξεπερνούν τις 600 και η διαδικασία που απαιτείται είναι πολύπλοκη και ιδιαίτερα χρονοβόρα, αφού συναντά πολλά εμπόδια, κυρίως από τις τράπεζες.